Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, από το βήμα του συνεδρίου, φωτογράφησε την Πάτρα ως τέταρτη πόλη στην οποία θα δημιουργηθεί νομική σχολή. Συγκεκριμένα είπε πως το Υπουργείο προσανατολίζεται σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αλλά και την Κομοτηνή, η Πάτρα να αποκτήσει νομική σχολή. Και να μην είναι η κλασική νομική που προσέχουμε τώρα. Δεν θέλω να πάρω άλλο από το χρόνο σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ. Την ίδια ώρα, ο κύριος Χαρίτσης ανακοίνωσε την ενέργεια νέου διοικητηρίου για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με 20 εκατομμύρια και την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου του Λαδόπουλου σε συνεργασία με Δήμο και Περιφέρεια. Φρέσκη, γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Σιδέρης, ξηρή καρπή παραγωγής μας, πλούσιοι σε ενέργεια και διατροφική αξία. Αποξηραμένα φρούτα και καφέδες από όλο τον κόσμο. Διάθεση χοντρική λιανική. Σιδέρης, Ρήγα Φεραίου 30 και Ζαΐμι, Κορίνθου 83 και Κιλκής.